Εντάξει, καλή είναι. Αλλά λίγο παγωμένη. Ναι, πάλι, όπως κάθε Σάββατο, αλλά σήμερα είναι ένα διαφορετικό Σάββατο. Σήμερα, 3 Δεκεμβρίου, είναι τα γενέθλιά μου. Γίνομαι 17 χρονών. Ναι. Πριν από 17 χρόνια, γεννήθηκε ο Τζον Λι. Αχ, πώς πέρασαν όλα αυτά τα χρόνια. Από ό,τι καταλάβατε, δεν χρησιμοποιώ την κανονική μου κάμερα, την Canon 700D. Χρησιμοποιώ την GoPro. Και γενικά, όλο το σημερινό vlog θα είναι με την GoPro, γιατί δεν έχω την άλλη κάμερα. Και τώρα θα μου πεις, Τζον Λι, πού είναι η άλλη κάμερα. Ακούστε λοιπόν τι έγινε. Χθες Παρασκευή ξεκίνησα να γυρνάω vlog. Ξυπνάω, πάω στο σχολείο και εκεί που πάω να στήσω την κάμερα να κάνω timelapse, με πιάνει ένας καθηγητής και μου παίρνουν την κάμερα στο σχολείο. Ναι. Και μου την κράτησαν εκεί στο σχολείο και θα πρέπει να πάω να την πάρω Δευτέρα. Εντάξει, τώρα θα μου πεις ότι η κάμερα είναι συσκευή διαχείρισης εικόνας και ήχου. Και καλά έκαναν που μου την πήραν. Αλλά τα πήρα. Γιατί πρώτα μου χάλασαν το χθεσινό vlog και δεν μπορούσα να συνεχίσω το vlog με την GoPro γιατί δεν την είχα πάνω μου. Και μου χάλασε και το σημερινό vlog το οποίο θα γυριστεί με την GoPro. Γι' αυτό συγγνώμη για τον ήχο και για λίγο την σκοτεινή εικόνα που θα έχει το βράδυ. Κατά τα άλλα πιστεύω θα βγει καλό όσον αφορά την ποιότητα. Εν τω μεταξύ, χθες στο φροντιστήριο είχα ξεχάσει την μπαταρία του drone και δεν μπορούσα να το πετάξω. Λοιπόν, δεν έχω μπει Facebook από το πρωί και πάμε λίγο να δούμε πόσα μηνύματα και πόσες ενημερώσεις έχω για χρόνια πολλά. Τι φάση ρε, πόσα έχω. Θέλω πραγματικά να με συγχωρέσετε για τον ήχο και για τα λίγο κουνημένα πλάνα που θα έχουμε σήμερα. Απλά κατανοήστε αυτό που έγινε. Sorry, πραγματικά sorry, αλλά τι να κάνω κι εγώ. Δείτε πόσα μηνύματα. What the fuck. Πόσα έχω. Καλά, δεν πρόκειται να κάτσω τώρα να τα απαντήσω. Γιατί τώρα πρέπει να πάμε για μπάλα, όπως κάθε Σάββατο. Έχουμε συνάντηση στην έδρα μας 1 και 4 και η ώρα είναι 1 και 18. Πάλι αργήσαμε. Πώς και Τζον Λι. Μια μισή και ακόμα να πάμε στο γήπεδο. Εντάξει. Αργοπάντε ρε. Εντάξει, είχα φροντιστήρι ώσπου να πάω να ετοιμαστώ να πάρω τα πράγματα. Εντάξει, άργησα. Τι να κάνω. Δύσκολο ματς σήμερα. Δεν ξέρω αν πάρουμε καν πόντο. Είναι πολύ δύσκολο. Δηλαδή, παίζουμε με την ομάδα που χτυπάει πρωτάθλημα. Είναι λίγους βαθμούς πίσω, αλλά πάλι μπορεί να κάνει κάτι. Εντάξει, θα είμαστε δικαιολογημένοι αν χάσουμε. Να χάσουμε όμως δίκαια. Μην κάνουμε πάλι βλάκες όπως τα προηγούμενα ματς και χάσουμε για μεγάλο σκορ.
Μία μπάρα δημητριακό πριν το μάτς. Πάμε να ελέγξουμε τον αγωνιστικό χώρο. Let's go, πήγαμε. Λες να είναι καλός. Μια χαρά. Μια χαρά. Εγώ δεν το πιστεύω, δεν το πιστεύω. Δεν μπορώ να πω ότι το πιστεύω. Θα κόψουμε και μαθηματικά τις ελπίδες της Καλυθέας και θα σωθεί και η ομάδα. Ναι, έχει πολλά όνειρο ο Ψαράς. Είναι ονειροπόλος. Ο αγωνιστικός χώρος καλός είναι. Κάγιστη κατάσταση, εγώ θα το χαρακτήριζα. Όχι, καλός είναι, πιστεύω, ειδικά η περιοχή. Τον άλλον είδε, λαρμαλάκι. Πόσο ηλίθιος είσαι. Εγώ δεν τον περίμενα καλύτερο, είναι μια χαρά για την εποχή του σε σύγκριση με το δικό μας πάντα. Εντάξει, το δικό μας είναι το χειρότερο, αλλά αυτό υποτίθεται το καλύτερο γήπεδο της πόλης. Εντάξει, δεν περίμενα σε καλύτερο. Κερκίδα από πίσω. Για εκεί είμαστε. Ε! Η ομάδα μας. Η ομάδα μας. Η ομάδα μας από εκεί. Δες την. Δες την. Και ο Άρης. Ο guest star της ομάδας. Ο guest star της ομάδας. Έρχεται σε μερικά μάτς, δεν έρχεται σε όλα. Βαριάται λίγο από την μπάλα, αλλά εντάξει, καλό είναι και αυτό. Εδώ και ώρα ο αγώνας. Χάσαμε, αλλά εντάξει, αυτή τη φορά παίξαμε πολύ καλά. Ευτυχώς δεν έκανε και σήμερα κρύο για να παγώσουμε, αλλά τώρα που το σκέφτομαι έχει αρχίσει λίγο. Ναι. Τι να κάνεις, πέρασε η ώρα. Λοιπόν, έχει η ώρα που έχω γυρίσει από τον αγώνα. Κάνε focus. Έχω φάει και έχω κάτσει εδώ στον υπολογιστή και διαβάζω όλα τα μηνύματα που μου έχετε στείλει μέχρι τώρα. Σας ευχαριστώ όλους εσάς που μου στέλνατε χρόνια πολλά και που με θυμηθήκατε. Και εγώ με τη σειρά μου σας εύχομαι ό,τι επιθυμείτε, μα ό,τι επιθυμείτε, ό,τι και αν είναι αυτό. Ακόμα και αν είναι αφάντες να το πετύχεις, μακάρι να το πετύχεις. Έχω κάτσει και έχω τσεκάρει μόνο τα μηνύματα που μου έχετε στείλει. Δεν έχω μπει στο προφίλ μου για να δω τι έχετε γράψει. Συνήθως οι πιο κοντινοί μου φίλοι που έχουν βγει φωτογραφία μαζί μου θα βάλουν κάτι φωτογραφίες οι οποίες δεν είναι και ότι καλύτερο για μένα, έτσι πιστεύω. Όλοι αυτό κάνουν, βάζουν τις πιο άσχημες φωτογραφίες που έχεις βγει όταν έχεις γενέθλια. Και αυτό είναι και κακό αλλά και χιουμοριστικό. Σε κάνει να θυμηθείς εκείνη την παλιά στιγμή. Αχ! Τι βλέπω εδώ, μόλις ξεπεράσαμε τις 7.500 εγγραφές. Νομίζω πως ναι. Λοιπόν, έχω ετοιμαστεί, έχω φορέσει τα καλά μου και θα κάνουμε έξοδο. Το που θα το μάθετε σε λίγο. Προς το παρόν πάμε να συναντήσουμε τα παιδιά. Εν τω μεταξύ, μυρίζομαι μια έκπληξη. Αλλά δεν μου το λένε, μυρίζω μια έκπληξη.
Γιατί είδα τα παιδιά να κουβαλάνε μία τούρτα την Παρασκευή και νομίζω ότι είναι δικιά μου. Τώρα, αν την πήρανε για άλλον, δεν ξέρω. Πες να το φιλάρω φούλα, μα είναι αυτό. Πάντως νομίζω ότι θα μου κάνουν έκπληξη. Λοιπόν, θα κάνω τον ανήξερο. Τάχα ότι δεν ξέρω ότι μου κάνουν έκπληξη. Αν και αυτοί το ξέρουν ότι το ξέρω. Ναι, η Εύη δεν το ξέρει, αλλά θα το μάθει όταν δει το vlog. Εμείς τώρα μπαίνουμε. Μπαίνουμε τώρα. Δεν καταλαβαίνω, τι είναι. Μπήκαμε. Τι φας. Να ζήσεις πολύ και χρόνια πολλά. Μεγάλος να γίνεις με άσπρα μαλλιά. Παντού να σκορπίσεις τις νιώσεις το φως. Και όλοι να λένε να ένα ο φως. Ευχή. Δεν ξέρω, μα είναι ευχή. Να σκεφτώ. Μη σκέφτεσαι πολύ. Μπράβο! Για να δούμε, καλή είναι. Πρώτη ολή. Εντάξει, καλή είναι. Αλλά λίγο παγωμένη. Θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Υπέροχα! Θα το ξενυχτήσουμε. Θα είμαστε φανταστικά σήμερα. Γίνεται 17 ο φίλος από εδώ. Ωραίο αρχοντικό. Ελπίζω να περάσουμε καλά. Συμφωνείτε, παιδιά? Ναι. Άμα έχεις μπλέξει με το μάλε. Κατάλαβα. Λοιπόν, εδώ ήρθαμε για ζέσταμα. Ήθελα να πούμε κάτι έτσι, να μπούμε στο πνεύμα. Μετά θα ακολουθήσουν τα καλά. Τώρα αρχίζει το show. Πάμε να περάσουμε κάπου πολύ καλύτερα. Πιστέψτε με, θα περάσουμε πολύ καλύτερα. Είμαστε στην τρίμερη. Τώρα. Λοιπόν, τελείωσε και αυτό το vlog, περάσαμε μια τέλεια βραδιά. Αργύρι, δεν μιλάς, γιατί? Λοιπόν, εγώ πέρασα τέλεια, Αργύρι, δείξω τι λες, πάντως εγώ πέρασα τέλεια. Like, εγγραφή και σχόλιο. Και τα λέμε στο επόμενο βίντεο.